μια από τις σημαντικότερες εξαγορές στον κόσμο των media, έπεσε σαν κεραυνό σε νεθρία. Το τηλεοπτικό δορυφορικό δίκτυο του Κατάρ βρήκε την ευκαιρία που έψαχνε στο κανάλι Current TV του Al Gore, που παρέπε ευηθισμένο στα προβλήματα. Και το Al Jazeera προσέφερε στους μετόχους σανίδα σωτηρίας, σανίδα πανάκριβη, με το περιοδικό Forbes να αναφέρει ότι η πώληση κλείστηκε στα 400 εκατομμύρια δολάρια, από τα οποία τα 100 θα πάνε στην τσέπη του πρώην Αντιπροέδρου των Ηνωμένων Πολιτειών. Building on the international success of Al Jazeera Network with its international channel Al Jazeera English, the purchase of Current TV opens the way. Τα σχέδια του Al Jazeera για επέκταση στην αμερικανική αγορά, που φαίνεται πως ήταν έτοιμα από καιρό, περιλαμβάνουν την πρόσληψη νέου προσωπικού και το άνοιγμα νέων γραφείων. Στόχος είναι η διείσδυση σε τουλάχιστον 40 εκατομμύρια και μελλοντικά ακόμη και σε 60 εκατομμύρια αμερικανικά νοικοκυριά όπου είχε πρόσβαση το Current TV. Ένα σημαντικό κανάλι διανομής ανοίγει για το αραβικό δίκτυο, που δεν στοχεύει μόνο στους αραβόφωνους των Ηνωμένων Πολιτειών, που άλλωστε ήδη το παρακολουθούσαν, αλλά θα ανταγωνίζεται σκληρά τα ειδησιογραφικά δίκτυα όπως το CNN και θα παίζει επί ίσης ώρες. Viewership of Al Jazeera is going up in the United States because it's real news. You may not agree with it, but you feel like you're getting real news around the clock instead of a million commercials and, you know, arguments between talking heads. Η αμερικανική κυβέρνηση έχει ήδη εγκρίνει την εξαγορά, που αλλάζει το παγκόσμιο τηλεοπτικό τοπίο.